παραμείνει. Το έχουμε ζητήσει εδώ και καιρό. Δυστυχώς ακόμα δεν έχει δοθεί απάντηση. Και, και φαντάζεσαι, είμαστε σε μια σχεδόν τελειώνει και ο Μάιος και εμείς το φθινόπωρο πρέπει να υλοποιήσουμε αυτό το έργο το οποίο έχουμε αναλάβει. Ακριβώς. Και πρέπει να υπογράψουμε συμβάσεις. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες εγγενείς καθυστερήσεις που δημιουργούν προβλήματα. Ακούγεται λίγο αστείο, Δημαρχέ, αλλά εάν το καλοσκεφτούμε, αυτή τη στιγμή λειτουργείται χωρίς χρήματα. Παρακρατηθέντα τα οποία σαφώς έχουν δοθεί κάποιες δόσεις. Να σου δόθηκε το 50% της τρίτης δόσης. Ναι. Το 50% της τρίτης δόσης. Και υπάρχουν, αλλά τόσο σαφώς. Απλά το θέμα είναι ότι και έχετε και τις αρμοδιότητες, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Το κακό είναι ότι μας έχουν έρθει αρμοδιότητες χωρίς αντίστοιχους πόρους. Ακριβώς. Οπότε λειτουργείτε αυτή τη στιγμή, υπολειτουργείτε βασικά, η αλήθεια είναι, διότι γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο. Χωρίς χρήματα δεν γίνεται τίποτα. Απλά, και χρήματα δεν υπάρχουν, χρέη υπάρχουν και καταλαβαίνετε. Προσπαθούμε γι' αυτό να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα μόνο στα απαραίτητος, στα άκρως απαραίτητα τα οποία ταλαιπωρούν τους πολίτες. Μάλιστα. Και έχουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην καθαριότητα που είναι πολύ σημαντικό. Με τη συγχωνεύσεις των σχολείων, τι έγινε στο δικό σας Δήμο Δημαρχέ? Εμείς στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν είχαμε συγχωνεύσεις, ίσως γιατί δεν είχαμε και κτηριακή υποδομή. Αλλά στην πρωτοβάθμια έγιναν 7 δημοτικά σχολεία, συγχωνεύτηκαν με άλλα όμορα. Μάλιστα. Οπότε δεν υπήρξε κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Υπήρξαν αντιδράσεις από τοπικές κοινωνίες, αλλά το όχι τόσο μεγάλες κάπου. Γιατί ήταν όντως μικρά τα σχολεία, βέβαια. Κλείνοντας όμως τα σχολεία, έτσι απομονώνουμε τελείως κάποια χωριά. Είναι ένα δίκουπο και δεν ξέρω κατά πόσον κάποια πράγματα είναι σύμφωνα με αυτά που λέγονται, γιατί και η πραγματικότητα έχει δείξει εντελώς διαφορετικά όσον αφορά τη λειτουργία. Δημάρχε, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον Δήμο και θα θέλατε να λυθεί άμεσα όμως? Κοιτάξτε, αυτό που είναι το πρόβλημα είναι, σας είπα, καθαριότητα. Εμείς κάναμε τη διαδικασία πρόσληψης 28 ατόμων μέσω ΑΣΕΠ κανονικά όπως ορίζει ο νόμος, και ενώ ήμασταν έτοιμοι να τους πάρουμε την 1η Μαΐου, δυστυχώς με καινούργια κύκλο του Υπουργείου λέει θα πρέπει να πάρετε κι εσείς πίσω, δηλαδή να είναι υπουργική. Και να φανταστείτε ότι οι 7 Δήμοι που συνενώθηκαν πέρσι, την καθαριότητα τι είχε, το υπάρχον προσωπικό συν 3 εργολάβοι σε 3 Δήμους. Και φέτος με μειωμένο προσωπικό και χωρίς εργολάβους προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Μάλιστα. Και καθαρά για λόγους γραφειοκρατικούς. Ενώ μας ήρθε 14 Απριλίου και λέτε μπορεί να προχωρήσει και προχωρήσαμε, στις 20 Απριλίου ήρθε καινούργια κύκλος, όχι λέει θα σταματήσετε. Και ακόμα περιμένουμε. Αυτά είναι δυστυχώς. Αυτά είναι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα των Δήμων, και όχι μόνο, αλλά και γενικότερα όλων των Ελλήνων αυτής της χώρας, είναι το οικονομικό και η γραφειοκρατία, δυστυχώς. Από, ναι, ακούμε πολλούς συναδέλφους να το λένε αυτό και, το βλέπουμε και εμείς. Και τώρα με τον Καλλικράτη, η γραφειοκρατία αυξήθηκε αντί να ελαττωθεί. Δηλαδή μπαίνουν κάποιες δράσεις, σύμφωνα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι μόνο επικοινωνιακές. Ουσιαστικά αποτέλεσμα δεν έχουν. Βεβαίως η διάβγεια είναι καλή και οτιδήποτε να αναρτάται, αλλά αυτό από μόνο του δεν λέω ότι έτσι λύνονται πολλά προβλήματα και δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Είναι κάποια πράγματα που γίνονται καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Σαφώς. Σαφώς, αλλά για να φτάσουμε μέχρι το αποτέλεσμα βλέπουμε ότι χρειάζονται πάρα πολλά και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Να σας πω, κοινή λογική θέλει τα περισσότερα. Αυτό το οποίο λείπει είναι κοινή λογική. Εγώ είμαι κατά των συσκέψεων και των επιτροπών. Αν θέλεις να λύσεις ένα θέμα, κάνε επιτροπή και συσκέψη συνεχής. Μα αν θέλεις να λυθεί κάποιο θέμα, θα το δώσεις στον αρμόδιο. Και ο αρμόδιος δεν είναι κανένας υπουργός, είναι οι δήμαρχοι και οι αντιδήμαρχοι. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν επαφή με το πρόβλημα και με την πραγματικότητα. Ακριβώς, αυτοί που το ζουν πραγματικά. Διότι η αλήθεια είναι ότι ο Δημότης δεν πάει να πιάσει τον υπουργό και να ήθελε, δηλαδή δεν θα μπορούσε. Αλλά θα πάει να πιάσει τον δήμαρχο. Εμείς είμαστε σε καθημερινή επαφή με τους Δημότες. Έτσι ακριβώς. Και γνωρίζουμε από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο πρόβλημα. Και τα προσωπικά ακόμη. Και τώρα ιδιαίτερα στα μικρότερα χωριά αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να συμβιώνουν, θα λέγαμε, να ζήσουν σε ένα μεγαλύτερο Δήμο που για πολλούς ίσως να είναι και λίγο πιο δύσκολο. Άλλες οι ανάγκες της πόλης του Κιλκίς, σαν αστικό κέντρο και άλλες των υπολείπων 115 διαμερισμάτων. Ακριβώς. Και άλλες προτεραιότητες εδώ και άλλες εκεί. Και αλλά Δήμοι... θα πρέπει να πω ότι το βασικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που ταλαιπωρεί, φαντάζομαι, όλη την Ελλάδα και όπως και το νομό Κιλκής, είναι δυστυχώς η ανεργία. Αν δέχομαι 50 άτομα, τα 45 είναι για δουλειά. Πολύ σοβαρό πρόβλημα, έντονο, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Το κακό είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να ανακάμψει, γιατί
η λύση εκείνη. Θα πρέπει να κινηθεί ο ιδιωτικός τομέας για να βρουν δουλειά, να βρει δουλειά ο κόσμος. Mm-hmm. Το δημόσιο πρέπει πλέον να το ξεχάσουμε με τη μορφή που υπήρχε μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Σαφώς. Και μάλιστα αυτό που θέλω να πω ότι 7 δήμοι να συνενωθούν είναι ακριβώς. Πολύ δήμοι. Δηλαδή είναι ο Δήμος Κιλκής, είναι από τους μεγαλύτερους περιφερειακούς δήμους. Αυτή τη στιγμή μάλιστα, ναι. Ιδιαίτερα σε έκταση. Mm-hmm. Σας είπα, έχω 130-135, μου είπαν η υδραγωγία για πόσιμο νερό. Mm-hmm. Και σε καλοκαιρινή περίοδο φαντάζεται τι γίνεται. Και mm-hmm. πόσα χρήματα χρειάζονται για τη συντήρηση και για τον εξοπλισμό. Έχει ξεκινήσει και η απογραφή, θα ξέρουμε και σε λίγο καιρό ακριβώς τι γίνεται, γιατί μέχρι τώρα μιλούσαμε για την απογραφή του 2001, τώρα θα γνωρίζουμε τι γίνεται. Θα μιλήσουμε και πιο αναλυτικά για όλα αυτά, να δούμε και τι θα γίνει στη συνέχεια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Δημαρχέ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Επίσης. Επιστολή στον Υπουργό Παιδείας, Διαβίου, Μάθησης και Θρησκευμάτων Αναδημοτοπούλου έστειλε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης σχετικά με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στην επιστολή του, ο Περιφερειάρχης επισημαίνει ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ένα ιστορικό ίδρυμα συνδεδεμένο με την ελεύθερη ελληνική Μακεδονία, αντιμετωπίζει κρίσιμα οικονομικά προβλήματα λόγω της αλλαγής πολιτικής της κυβέρνησης στη σχέση του κράτους με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τονίζει ότι η μη στήριξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου από την πολιτεία είναι σφόδρα, πιθανόν να οδηγήσει σε οικονομικό στραγγαλισμό του ιδρύματος. Γεγονός που θα έχει ολέθριες συνέπειες για το ίδιο αλλά και για την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ψωμιάδης στην επιστολή του αναφέρεται ειδικά στο ενδεχόμενο αναστολής της λειτουργίας της φοιτητικής λέσθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μιας υπηρεσίας απόλυτα χρήσιμης, ιδιαίτερα για τους φοιτητές χαμηλών εισοδημάτων, και ζητά την άμεση και προσωπική παρέμβαση της Υπουργού Παιδείας, προκειμένου να μην καταρρεύσει το Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο. Προς ψήφιση στη Βουλή κατατίθεται η τροπολογία του νομοσχεδίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σχετικά με τα κίνητρα που δίνονται στους οφειλέτες των Δήμων να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Κάτι που έγραψε πρώτη-αυτοδιοίκηση.gr. Συγκεκριμένα, η εν λόγω τροπολογία αφορά τους οφειλέτες που λόγω της κρίσης δεν ήταν σε θέση να αποπληρώσουν το σύνολο των υποχρεώσεών τους. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η ρύθμιση των χρεών τρίτων προς Δήμους αποτελεί ταυτόχρονα και ουσιαστική στήριξη των οικονομικών της αυτοδιοίκησης, δεδομένου μάλιστα ότι και την έκδοση φορολογικής ενημερότητας απαιτείται πλέον η τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμωτήτων και με τους ΟΤΑ. Την υποχρεωτική ανάρτηση του πόθεν έσχεσης των υπόχρεων πολιτικών προσώπων στον ισότοπο της Βουλής προβλέπει ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με το Υπουργείο, με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή διαφάνεια που παρέχεται πλέον η δυνατότητα στον πολίτη να έχει άμεση πρόσβαση στις δηλώσεις πόθεν έσχεσης των πολιτικών. Υπενθυμίζεται ότι η ριζική αναμόρφωση των σχετικών διατάξεων θα περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τα οικονομικά των κομμάτων που ολοκληρώνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και θα τεθεί σε διαβούλευση με τα κόμματα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το έτος 1977 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων καθιέρωσε την 18η Μαΐου ως Διεθνή ημέρα μουσείων. Η επέτειος αποτελεί μια σημαντική αφορμή για να καταδειχθούν η σπουδαιότητα των μουσείων και ο ρόλος τους στην κοινωνική εξέλιξη. Στις 18 Μαΐου λοιπόν 100 περίπου χώρες και 33.000 μουσεία του κόσμου θα γιορτάσουν την ημέρα με εκδηλώσεις, τρέχουσες εκθέσεις, παράταση του ωραρίου λειτουργίας, δράσεις που συνοψίζουν και τον νέο ρόλο τους στην σύγχρονη εποχή. Ο Δήμος Πέλλας τιμώντας την επέτειο ενημερώνει ότι αύριο το μαυσολείο του Γαζί Ευρενός θα είναι ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Στο χώρο του μαυσολείου θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις για τους επισκέπτες. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις και για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.